Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άρη Καρυτινό, διευθύνοντα σύμβουλο της Προντέα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καρυτινέ, ακούσαμε και στο πρώτο συνέδριο του Υπερταμείου για το πόσο κρίσιμη είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, οι κλάδοι των υποδομών και των ακινήτων πώς μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, να συνδράμουν σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία. Νομίζω η απάντηση ομολογική είναι καθοριστικά. Γιατί είναι δύο τομείς οι οποίοι καταρχήν είναι εξαιρετικά στενά συνδεμένοι. Δεν νοούνται ακίνητα και real estate χωρίς υποδομές. Δεν έχει κάποιο νόημα. Οι βασικοί κλάδοι επίσης που είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως είναι ο τουριστικός, είναι κατεξοχήν χώρος και κλάδος ο οποίος χρειάζεται πολύ σοβαρές υποδομές, είτε είναι υποδομές αεροδρομίων, είτε υποδομές δρόμων, είτε οτιδήποτε. Το ξέρουμε πολύ καλά πλέον αυτό. Είναι ένας χώρος υποδομές που υστερούμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επίσης. Και άρα, αν θέλουμε να πάμε στην επόμενη πίστατη χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε μεγάλο βάρος υποδομές. Όσον αφορά δε την ειδικότερη σχέση με ειδικά κομμάτια του real estate, ας πούμε όπως είναι τα πράσινα κτίρια παραδείγματος χάρη, που είναι ο νέος παράγονος σημαντικός στην ανάπτυξη του real estate, στα γραφεία. Οι υποδομές, κυρίως σε δίκτυα ενεργειακά, είναι καθοριστικός αν θέλουμε να περάσουμε, να μηδενίσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων αυτών, γιατί αν δεν υπάρχουν δίκτυα ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε ενέργεια που μπορούμε να παράξουμε, καθαρή ενέργεια από κάποια οικόπεδα ίσως μακριά από το σημείο που είναι τα κτίρια, προς τα κτίρια αυτά, προς τους ενοικιαστές μας, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορούμε να καθαρίσουμε εντός εισαγωγικών τα κτίρια, τα οποία το 80% που καταναλώνουν είναι ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Άρα, αν αυτή η ενέργεια, σκεφτείτε, είναι ήδη πράσινα τα κτίρια και είναι και καθαρή ενέργεια με τα οποία τροφοδοτούνται, αμέσως το αποτύπωμά τους σχεδόν θα μηδενιστεί. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία συνολικά για το στόχο που έχουμε για πιο καθαρή, γενικότερα καθαρότερο πλανήτη, καθαρότερη χώρα και να λειτουργήσουμε βάσει των αρχών του ESG, που είναι πολύ σημαντικές πλέον για τη λειτουργία. Επομένως, οι υποδομές και τα δίκτυα είναι πολύ κρίσιμα σε αυτή τη στιγμή. Κρίσιμα στήκημα. Και στενά συνδεδεμένα. Αυτό mm-hmm. λέω. Είναι κάτι δηλαδή που δεν νοείται να συζητήσουμε για οτιδήποτε. Σκεφτείτε πόσο θα είχε αλλάξει ο χάρτης της Αθήνας σε όλους τους τομείς του real estate, αν δεν υπήρχε Αττική Οδός. Είναι μια βασική υποδομή, μας έλειπε τόσα χρόνια και πώς άλλαξε τελείως το χώρο. Επίσης, το μετρό. Πώς άλλαξε τη ζωή μας ολόκληρη. Αυτές είναι βασικές υποδομές που θέλουν επέκταση, θέλουν καλύτερη εκμετάλλευση και δημιουργία καινούριων υποδομών πολύ περισσότερων. Σκεφτείτε το ελληνικό πυθί. Πόσες υποδομές θέλει για να γίνει λειτουργικό και για τους ανθρώπους που μένουν γύρω-γύρω από το ελληνικό και κυρίως μετά από το ελληνικό. Αν ξαφνικά το ελληνικό είναι μια πόλη μέσα στην πόλη και δεν έχεις τρόπο να το παρακάμψεις και θα μπορείς να πας στις επόμενες περιοχές, θα είναι αντί για ευχή, θα είναι κατάρα, θα είναι πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν υποδομές για να το λύσει αυτό το πρόβλημα, είναι σαφές. Αυτά όλα λοιπόν είναι εξαιρετικά απαραίτητα. Ακόμα και πράγματα που μας φαίνονται προφανή, δεν είναι τόσο προφανή χωρίς υποδομές που θα τα υποστηρίξουν. Παραδοσιακά τα ακίνητα και στο παρελθόν ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός μοχλός για την ελληνική οικονομία και στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90. Τώρα που η οικονομία μπαίνει σε μια νέα φάση, μπορεί πάλι ο κλάδος των ακινήτων να παίξει αυτό το ρόλο, αυτόν τον τόσο ουσιαστικό και θεμελιώδη ρόλο της... Ναι, κοίταξε, της ατμομηχανής. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι, φαίνεται ήδη αυτό. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οπουδήποτε αν πάτε, ειδικά στα νότια, βλέπετε τον ουρανό, βλέπετε γερανούς, έτσι, πέρα από το ελληνικό, παντού χτίζονται πράγματα. Βέβαια, είχαμε μια περίοδο πάνω από 10 χρόνια που δεν υπήρξε καμία παραγωγή ακινήτων. Γίνονται καινούργια πράγματα, κυρίως στο residential, αλλά και γενικότερα στο real estate. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε τελείως άλλη ποιότητα κτιρίων, είτε είναι κατοικία, είτε είναι γραφεία, είτε οτιδήποτε. Πάμε σε πράσινα πλέον ακίνητα, που είναι μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες γενιές κτιρίων. Και επειδή υπάρχει μία ζήτηση η οποία δεν υπήρχε τόσα χρόνια, ήταν μια ζήτηση που ήταν λανθάνουσα, τώρα αυτή τη στιγμή βγαίνει στην επιφάνεια και βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, ειδικά στην Ελλάδα και από το εξωτερικό. Διότι έχουμε και πάρα πολλούς αγοραστές από το εξωτερικό. Σίγουρα
το ελληνικό επίσης θα παίξει τεράστιο ρόλο σε αυτό, γιατί θα είναι ένας πόλος που θα μαζέψει πάρα πολύ ζήτηση, επίσης μια νέα δυναμική. Αλλά νομίζω γενικότερα και στο εμπορικό real estate ζούμε τη νέα εποχή πλέον και πρέπει να όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλάβουμε ότι ποτέ τα πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν παλιότερα. Πρέπει να μιλάμε για τελείως άλλο real estate από αυτό που ξέραμε. Μια λοιπόν που το λέτε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι της Προδέα για το 2024. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και μια αλλαγή στο χαρτοφυλάκιό σας. Πώς θέλετε να προχωρήσετε? Εμείς, ο στόχος μας, θα έλεγα ο μεσομακροπρόθεσμος, πέρα από το 2024, είναι να αλλάξουμε και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας. Και τα δύο σε κατευθύνσεις που νομίζω θα είναι πολύ πιο ευνοϊκές για τους, καταρχήν για τους μετόχους μας και δευτερευόντως για τη χώρα. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες πράσινων κτηρίων, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το χώρο, θα συνεχίσουμε πιστεύω να είμαστε. Άρα ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε πράσινα γραφεία και πράσινα ακίνητα και βάζουμε και κάποιους τομείς οι οποίοι θέλουμε να τους αυξήσουμε πολύ στο χαρτοφυλάκιό μας, όπως είναι ο τουριστικός τομέας, με ξενοδοχεία και γενικότερα mixed projects τα οποία αφορούν τουρισμό γενικότερα. Και logistics. Και πιθανόν μέσα στο πλαίσιο του logistics και οτιδήποτε καινούριο έρχεται στην επιφάνεια, όπως είναι τα data centers και άλλου τύπου τέτοιες επενδύσεις. Αυτά λοιπόν είναι καθοριστικά για μας για τα επόμενα χρόνια, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, κυρίως όπως είπα, πολλάς ποιότητας, με κατεύθυνση την πράσινη ανάπτυξη. Το χαρτοφυλάκιό μας και η εταιρεία μας αναπτύσσεται σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η στόχη μας. Οι επενδύσεις πάντως στα data centers είναι σημαντικές, τουλάχιστον όσες έχουν ανακοινωθεί. Αλλά εκεί, καλώς που μου δώσατε την ευκαιρία να πω ότι εκεί οι υποδομές δεν είναι απλά σημαντικές, είναι κρίσιμες. Χωρίς υποδομές μεγάλης παροχής ενέργειας στα data centers δεν είναι νοητά τα data centers. Άρα εκεί θέλουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και προσοχή στο πού θα χωροθετήσουμε τα data centers. Γιατί δεν είναι απλά logistics όπου λειτουργούν με πολύ λιγότερη ενέργεια. Τα data centers είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, οπότε δεν νοούνται χωρίς αντίστοιχες υποδομές. Και ευτυχώς η Ελλάδα φαίνεται να είναι σε καλή κατεύθυνση σε αυτό το κομμάτι, γιατί και στην πράσινη παραγωγή ενέργειας θα είναι πρωτοπόρα, πιστεύω, λόγω του οικοπαίδου στο οποίο είμαστε και έχει όλα τα προσόντα για να την παράξει, αλλά και σε αυτά που αυτή τη στιγμή προαλήφονται και προετοιμάζονται σαν υποδομές στο κομμάτι της ενέργειας, που είναι καθοριστικότατα. Οπότε τα data centers κρίνονται από αυτό. Γι' αυτό λέω, είναι κρίσιμο. Κύριε Καρετινέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.